Δεν ξέρω αν είναι okay ο ήχος. Λοιπόν. Σήμερα θα δούμε λίγο το εργαστήριο 5. Συγγνώμη, ακούτε? Ναι, ακούγεσαι. Δεν ακούγεστε καθαρά, δυνατά. Ακούγεστε πάρα πολύ χαμηλά, χαμηλόφωνα. Δεν ξέρω, είναι καλύτερα τώρα? Ναι, ναι, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Οκ, okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, σήμερα θα δούμε λίγο το εργαστήριο 5. Δώστε μου ένα λεπτάκι να ανοίξω το share screen. Λοιπόν, στο εργαστήριο 5 λοιπόν, θα συνεχίσουμε να γράφουμε σενάρια φλοιού σε Linux και Unix, σε Bash δηλαδή. Θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες κανονικές εκφράσεις. Είναι το τελευταίο, νομίζω, εργαστήριο που θα κάνουμε σενάρια φλοιού. Από εδώ και στο εξής θα μπούμε και σε προγραμματισμό σε C. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, αύριο θα είναι το MPS που έχετε και θα είναι πάνω σε αυτά. Θα δείξω ενδεικτικά ένα θέμα και προς το τέλος και πάνω σε αυτό θα είναι και η εξέταση που έχετε να κάνετε αύριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από τις ασκήσεις. Να υπενθυμίσω για όσους δεν έχουν Linux και όσοι δεν ξέρετε, τέλος πάντων, να συνηθείτε, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα PuTTY για να κάνουμε σύνδεση με SSH. Μπορείτε όλοι να χρησιμοποιήσετε το Zafora. Θα συνδεθώ εγώ με τον λογαριασμό μου. Λοιπόν, και βάζουμε το password, κάνουμε σύνδεση. Όσοι θέλετε να δουλέψετε σε Linux, όχι σε Unix, μπορείτε να κάνετε SSH και στο Pleiades. Το Pleiades είναι βασισμένο σε Ubuntu, σε Linux, ενώ το Zafora, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε FreeBSD. Εδώ λοιπόν, ναι, μέχρι το 5 είναι το εργαστήριο.
θα πρέπει να κάνουμε ένα σενάριο φλοιού το οποίο θα δέχεται μόνο μία παράμετρο. Αν έχουμε περισσότερες, θα σταματάει η εκτέλεση και η παράμετρος θα πρέπει να είναι μία λέξη με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια, το σενάριο όμως θα ψάχνει τη λέξη αυτή μέσα σε ένα αρχείο, το ETC password, όπως είχαμε δει και σε προηγούμενα εργαστήρια, και αν υπάρχει, θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Διαφορετικά, θα εμφανίζεται ότι δεν βρέθηκε η λέξη. Λοιπόν, να πω ότι εγώ χρησιμοποιώ τον editor Nano για να γράφω γενικότερα μέσω SSH σε terminal. Το Nano λοιπόν παίρνει ως παράμετρο το όνομα του αρχείου που θέλουμε να γράψουμε. Θα μπω μάλλον στο φάκελο λειτουργικά συστήματα. Ναι, μπορείτε όλοι να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα SFTP. Είναι το πρωτόκολλο FTP, απλά είναι secure μέσω SSH. Ιδανικά υπάρχει το WinSCP λέγεται ή το FileZilla. Μπορείτε να βάλετε, να κατεβάσετε κάποιο πρόγραμμα, όποιο θέλετε από αυτά, να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας, τον ειδηματικό, και να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία που υπάρχουν στο server. Για να δούμε πώς το έχω και εγώ τοπικά. Okay, νομίζω το έχω. Λοιπόν, αυτό είναι το FileZilla. Host βάζουμε... ναι, απλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα που να υποστηρίζει SFTP. Για παράδειγμα, το FileZilla, όπως βλέπετε, βάζω το host name του Zafora, username βάζω το username μου και το password και port, επειδή θέλουμε SFTP, αν βάλετε FTP, ίσως να μην συνδεθεί, θα βάλετε 22. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε μπροστά SFTP, άνω κάτω τελεία και 2 slash. Okay, οπότε βλέπετε ότι έχει συνδεθεί. Εδώ πέρα έχει πολλά αρχεία. Και έχετε πρόσβαση σε ό,τι αρχείο βρίσκεται στο Zeta Storage. Είναι κοινός ο αποθηκευτικός χώρος και για το Zafora και για το Pleiades. Δηλαδή, οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε, αποθηκεύεται στον ίδιο χώρο. Μπορεί να το χρειαστείτε, ναι. Εναλλακτικά, μπορείτε να το κάνετε και αντιγραφή επικόλυση. Παιδιά, αν είναι κάτι μικρό, για παράδειγμα, αν γράψω ένα text ή αν ανοίξω, για παράδειγμα, από το προηγούμενο μάθημα το Hello 3, π.χ. αν είναι πολύ μικρό το πρόγραμμα, μπορείτε απλά να το μαρκάρετε και το Putty θα του κάνει αυτόματα αντιγραφή. Επομένως, αν ανοίξετε ένα έγγραφο κειμένο, ας πούμε, στον υπολογιστή, μπορείτε να το κάνετε copy-paste και να εμφανιστεί στον δικό σας υπολογιστή. Οπότε, για κάτι μικρό, αρκεί να το κάνετε copy-paste. Αν έχετε ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο αναγκαστικά θα μαρκάρετε και τα λοιπά, ή αν έχετε αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα σαν το FileZilla. Παιδιά, τώρα για τη διαδικασία που θα γίνει αύριο, θα βγει και ανακοίνωση, λογικά, οπότε
καλύτερα να δείτε την ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε λίγο στο 5. Για να ξεκινήσουμε λίγο το σε ένα. Λοιπόν, θα κάνω έναν... Να συμμεταφέρω. Νομίζω δεν τα θέλουμε αυτά, τα σβήνω όλα. Και ξεκινάω να γράφω το... παράμετρος του nano είναι το όνομα του αρχείου που θέλουμε είτε να ανοίξουμε είτε να δημιουργήσουμε. Εδώ όταν δεν υπάρχει το αρχείο μας βγάζει ότι υπάρχει, ότι είναι new file. Κάτω υπάρχουν κάποιες οδηγίες, κάποιες συντομεύσεις για να σας βοηθάει. Θα χρειαστούμε κυρίως το write out, που είναι το save. Ο χαρακτήρας που βρίσκεται εδώ πέρα μπροστά, που είναι σαν περισπωμένη, είναι το control. Οπότε για το write out, για παράδειγμα, πατάτε ταυτόχρονα control omicron. Για το exit είναι το control x. Υπάρχουν και άλλες συντομεύσεις, για παράδειγμα το search είναι το control W. Ωστόσο, το control omicron που είναι το save και το exit το χρειαζόμαστε σε όλα τα πράγματα που θα κάνουμε. Οπότε, ξεκινάμε λοιπόν το σενάριο φλοιού μας με το να θέσουμε την οδηγία για ποιο σύστημα θα εκτελέσει το σενάριο φλοιού μας. Εμείς θέλουμε το bus, οπότε βάζουμε το path του, που είναι το bin. Τελεία. Μάλλον καλύτερα ας βάλουμε το sh, όπου η διαδρομή του είναι bin slash sh. Τώρα λοιπόν θέλουμε να κάνουμε έναν έλεγχο παραμέτρων και να προχωρήσει η ροή του προγράμματος μόνο αν έχουμε μία παράμετρο ακριβώς. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα κάνουμε μία if. Και για να πάρουμε τον αριθμό των παραμέτρων, όπως είχαμε δείξει και σε προηγούμενο εργαστήριο, για να έχουμε πρόσβαση σε κάποια παράμετρο, γράφουμε το δολάριο, το σήμα του δολαρίου, και 1, 2, 3 τον αριθμό της παραμέτρου. Όταν θέλουμε να πάρουμε τον συνολικό αριθμό, όχι τα περιεχόμενα της κάθε παραμέτρου, μπορούμε να βάλουμε δολάριο δίεση. Οπότε, αν έχουμε αυτή τη συνθήκη ίσου με 0, δηλαδή δεν έχουμε καμία παράμετρο, μπορούμε να τυπώσουμε ένα μήνυμα το οποίο θα λέει δεν υπάρχει και να κάνουμε έξοδο. Εναλλακτικά, else if, εάν ο αριθμός λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο, ευχαριστώ. Εάν ο αριθμός είναι, ας πούμε, μεγαλύτερος από 1,
Και πάλι 6. Ως αυτό το σημείο, λοιπόν, έχουμε καλύψει και τις δύο περιπτώσεις. Αν έχουμε, δηλαδή, δεν έχουμε παράμετρο ή αν έχουμε περισσότερες από μία παραμέτρους. Λοιπόν, οπότε, μπορούμε να το τρέξουμε για να βεβαιωθούμε ότι τρέχει σωστά. Ναι. Πριν λοιπόν τρέξετε, να υπενθυμίσω ότι πρέπει να δώσετε δικαιώματα εκτέλεσης σε οποιαδήποτε αρχείο σενάριο φλοιού, σε οποιοδήποτε εκτελέσιμο υπάρχει στο σύστημα. Όταν δημιουργείτε λοιπόν κάτι, την πρώτη φορά πρέπει να αλλάξετε τα δικαιώματα του αρχείου με την εντολή chmod και να προσθέσετε σε αυτά με το syn το bit εκτέλεσης, το x, και στη συνέχεια να βάλετε και το όνομα του αρχείου που θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα. Δεν εμφανίζει κάποια έξοδο, ωστόσο, εάν δοκιμάσουμε να το τρέξουμε, μας λέει ότι δεν υπάρχει παράμετρος. Εάν βάλουμε, ας πούμε, δύο παραμέτρους, okay, και αν βάλουμε μία ακριβώς, κλείνει. Οπότε, το πρώτο κομμάτι που κάνουμε τον έλεγχο είναι σωστό. Στη συνέχεια, πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την παράμετρο που έχουμε εισάγει. Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα με την εκφώνηση, να είναι μία λέξη με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Οπότε, δημιουργούμε πάλι μία συνθήκη η οποία κάνει έλεγχο την πρώτη και μοναδική παράμετρο που έχουμε. Και τώρα, για να κάνουμε έλεγχο, για να δούμε λοιπόν αν πότε έχουμε μικρούς χαρακτήρες, θα κάνουμε χρήση της grep. Οπότε, η grep μας δίνει μια δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κανονικές εκφράσεις και να κάνουμε match χαρακτήρες που θέλουμε. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει το switch παύλα V. Επομένως, εκτελούμε μία εντολή echo η οποία ακολουθείται με την κάθετο, δηλαδή βάζοντας κάθετο λέμε στην εντολή που εκτελείται ότι θέλουμε να μεταφέρουμε το output από της πιο αριστερής εντολής στην δεξιά. Οπότε, το FI είναι αυτό που κλείνει την if. Είναι το ανάποδο if, που ουσιαστικά είναι το end if. Οπότε, κάνοντας πρώτα echo, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την grep νομίζω ότι αυτό είναι έτσι. Είναι η παράμετρος, λογικά. Οπότε,
βάζοντας παύλα V μπορούμε να κάνουμε match μία κανονική έκφραση η οποία θα μπει μέσα σε εισαγωγικά αυτά τα αυτά τα αυτάκια όπως λέμε. Ουσιαστικά λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε όπως βλέπετε και στο φυλάδιο κάποιους τελεστές μαζί με κάποιους κανονικούς χαρακτήρες για να ορίσουμε πεζά γράμματα λατινικά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον χαρακτήρα, από τον τελεστή αυτόν που είναι υπερισπωμένη, να το πούμε έτσι, ο οποίος αρχικά ταιριάζει την αρχή της γραμμής. Οπότε θα ξεκινάμε με αυτό. Στη συνέχεια λοιπόν πρέπει να ορίσουμε ένα εύρος χαρακτήρων. Οπότε στο λατινικό αλφάβητο έχουμε A έως Z, το τελευταίο χαρακτήρα, και θέλουμε τα μικρά. Για να ορίσουμε λοιπόν εύρος χαρακτήρων, θα βάλουμε τις δύο αγγείλες και μέσα θα ορίσουμε τον χαρακτήρα έναρξης, ο οποίος είναι ο α μικρό, έως τον τελικό χαρακτήρα που είναι το Z μικρό. Λοιπόν, ναι, έτσι απλά δεν χρειάζεται το δεύτερο α έως Z, διότι βάζοντας αστερίσκο μπορούμε να επαναλάβουμε την προηγούμενη, ας το πω, ακολουθία πολλές φορές. Ο αστερίσκος δηλώνει επανάληψη. Βλέπουμε εδώ, λέει, η έκφραση που προηγείται θα ταυτιστεί 0 οι περισσότερες φορές. Και τέλος, θα βάλουμε το δολάριο, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος της γραμμής. Επομένως, περισπωμένη αρχή γραμμής, εκτός των αγγυλών. Μέσα στις αγγύλες βάζουμε τους χαρακτήρες που θέλουμε και στη συνέχεια βάζουμε τον αστερίσκο για επανάληψη. Και τέλος, το δολάριο για τέλος γραμμής. Όλο αυτό βέβαια είναι μία εντολή, οπότε το βάζουμε ανάμεσα σε δύο ανάποδους τόνους, όπως βλέπουμε. Και κλείνουμε την συνθήκη. Οπότε, σε αυτή εδώ την περίπτωση, όταν η συνθήκη αυτή είναι αληθής, σημαίνει ότι πέρασε κάτι το οποίο δεν ικανοποιούσε αυτή εδώ την κανονική έκφραση. Και συνεπώς θα πρέπει να τερματίσουμε ίσως την λειτουργία του προγράμματος, αφού πρώτα τυπώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν μη αποδεκτοί χαρακτήρες. Οπότε πάμε λίγο να το δοκιμάσουμε. Αν βάλω για παράδειγμα το 1, μου λέει μη αποδεκτοί χαρακτήρες. Αν βάλω για παράδειγμα το όνομά μου με κεφαλαίο, μου λέει ξανά μη αποδεκτοί χαρακτήρες. Αν το βάλω με μικρό, τερματίζει χωρίς να τυπωθεί κάποιο μήνυμα. Okay, μέχρι στιγμής όλα καλά. Κάνουμε και τον έλεγχο για τους μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Και
Συνεχίζουμε με το να ψάξουμε να βρούμε αυτή την παράμετρο, τους χαρακτήρες που έχουμε στην παράμετρο, στο αρχείο etc password. Για να το κάνουμε αυτό, ξανά κάνουμε μία συνθήκη. Μέσα λοιπόν θα τρέξουμε πάλι μία εντολή. Θα χρησιμοποιήσω το cat, το οποίο μας δείχνει ως έξοδο τα περιεχόμενα ενός αρχείου, και θα βάλω σαν παράμετρο το etc passwd. Και στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο θα ορίσω μία δεύτερη εντολή που τρέχει με την έξοδο της πρώτης, που θα είναι πάλι η grep, και θα έχει ως παράμετρο, θα ψάξει να βρει δηλαδή την πρώτη παράμετρο που έχουμε στο πρόγραμμά μας. Οπότε, εφόσον η συνθήκη αυτή είναι αληθής, θα έχουμε output, θα έχουμε έξοδο, οπότε ό,τι βρίσκεται μέσα σημαίνει ότι βρέθηκε. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συνθήκη μας και να γράψουμε το μήνυμα βρέθηκε η παράμετρο, η λέξη. Διαφορετικά, γράφουμε και ένα μήνυμα. Τρέχοντας το ίδιο πρόγραμμα με παράμετρο το όνομά μου, μου βγάζει ότι η λέξη δεν βρέθηκε. Ωστόσο, από ό,τι θα δούμε, το αρχείο αυτό μέσα έχει πολλά usernames, οπότε αν βάλω ίσως το username μου, έχουμε ένα συντακτικό, παιδιά, δεν ξέρω, βλέπει κανείς εδώ το πρόβλημα? Στην 16 σειρά. Δεν έχεις αφήσει κενό ανάμεσα στις αγγείλες. Α, ναι. Σωστό. Ευχαριστώ. Εδώ, λοιπόν, θέλει κενό. Οπότε, μας βγάζει ότι βρέθηκε η λέξη. Ναι, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, η CAT διαβάζει δεδομένα από το αρχείο και τα δείχνει στο output. Οπότε αν κάνω για παράδειγμα CAT το etc passwd, θα μας δείξει τα περιεχόμενα που έχει το αρχείο. Εάν κάνω την εντολή που πάλαμε στη συνθήκη, για να σας δείξω και τι βγάζει, πρέπει να κάνουμε grep. Οπότε εμφανίζεται μόνο η σειρά που περιέχει το username.
Ναι, θα δείξει τη σειρά με βάση την παράμετρο που βάζουμε στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, εδώ έβαλα εγώ το username το δικό μου. Μπορώ να βάλω, για παράδειγμα, τον 842. Αλλά επειδή έχουμε μόνο μικρούς λατινικούς χαρακτήρες, μου βγάζει ότι δεν... αν σβήσω, ας πούμε, τα νούμερα... Okay, μάλλον έχει πολλές εγγραφές. Γενικότερα, ό,τι βρει μέσα στο αρχείο, θα το πετάξει σαν output. Και αργότερα, στο if μας, θα κάνουμε τη συνθήκη για να τυπώσουμε ότι βρέθηκε η λέξη. Θα μπορούσε κάποιος, για να μην, ας πούμε, το πετάει σαν νερό, ίσως, να βάζαμε ένα count words. Να προσθέσω λίγο ότι μπορούμε να βάλουμε στο crypt την παράμετρο Pavla Q, quiet, όπου δεν μας δίνει την έξοδο, γιατί έτσι πως είναι τώρα η ετολή, κάτι της είπας wt-κάθετος grep δολάριο 1 θα έχει ως συνέπεια να καταγραφεί, να δώσει και το output, η grep, δηλαδή να γίνει ένας μεγάλος όγκος από εγγραφές μέσα στις αγκύλες, οπότε ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό πολλές φορές βάζουμε grep Pavla Q. Άμα θέσεις βάλε grep κενό Pavla Q, όπου αυτό έχει ως συνέπεια να μην δημιουργεί output, παρά μόνο να βγάζει το exit status, που αυτό είναι κάτι έγκυρο για να δοκιμαστεί μέσα στις αγγύλες του if. Και σβήσε την αγγύλη που ακούει το κάθετος, αυτό που έχει βάλει, και δοκίμασέ το και θα δεις ότι θα παίξει μια χαρά. Ας βάλω λοιπόν αυτό που δεν έπαιξε πριν. Τώρα μας πετάει βέβαια ότι, για να βάλω το username μου. Λοιπόν, σε μερικές φορές χρειάζεται να κάνουμε και debugging, γι' αυτό και εγώ τοποθετώ μπροστά από την εκτέλεση το τελίτσα διαγώνιο sh-x, sh και no pavla x, και η υπόλοιπη γραμμή παραμένει ακριβώς η ίδια, όπως είναι παραπάνω, οπότε, ακριβώς όπως είναι, οπότε αυτό θα έχει ως συνέπεια να εκτελεστεί και να μας δείχνει το τι γίνεται στην πράξη κάθε φορά. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι κάνει την εντολή grab, cut, ή της είπας W, grab, pavla, q, d, series. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μην επιστρέψει τίποτα μέσα στις εγγύλες και είναι κενό. Μήπως αν το τρέχαμε... Ναι, τώρα αν κάνεις echo δολάριο ερωτηματικό, θα παρατηρήσεις ότι υπάρχει το output στο status της εντολής. Να βάλω δολάριο ερωτηματικό εδώ. Ναι, ναι, θα βάλεις δολάριο ερωτηματικό. Όχι αυτό, δολάριο ερωτηματικό. Ναι, ας σβηστεί λίγο η υπόλοιπη γραμμή, να είναι echo δολάριο ερωτηματικό μόνο. Όχι. Ήταν εκοδίεση ερωτηματικό, οπότε αυτό εκτύπησε τίποτα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Στο edit του κώδικα θα το δούμε. Πάμε λίγο στο edit του κώδικα. Άμα θέλουμε να είμαστε 100% secure και να παίζει πάντα, το cut ή τη CPASWT grep pavla q θα είναι έξω από τις αγγύλες. Μέσα στις αγγύλες δεν βάζουμε να εκτελούμε εντολές, γιατί δημιουργείται σε κάποιες περιπτώσεις πρόβλημα όπως τώρα. Άρα πρέπει να είναι ακριβώς από πάνω. Η εντολή cut ή τη CPASWD grep pavla q πρέπει να είναι ακριβώς πάνω από το if. Ακριβώς πάνω λοιπόν από το if, έξω από τις αγγύλες, εκεί θα τοποθετήσουμε αυτό. Cut ή τη CPASWD grep, κατακόρυφο ναι, pavla q δολάριο 1. Και μέσα θα ελέγξουμε την τιμή επιστροφής. Δηλαδή θα σβήσουμε αυτό που έχει οι αγγύλες μέσα, και θα πούμε κατευθείαν τη τιμή επιστροφής που είναι στο δολάριο ερωτηματικό. Αν το δολάριο ερωτηματικό λοιπόν είναι κενό, δηλαδή εΚ, παύλα εΚ, είναι 0. Να το βάλω
Έτσι, όχι, δεν χρειάζεται, είναι αριθμός, οπότε το IPQ είναι αριθμός. Οπότε αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι αν το προηγούμενο έχει βρει κάτι, θα μας πει βρέθηκε λέξη, αλλιώς θα μας πει δεν βρέθηκε λέξη. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να βάζουμε μέσα σε αγγείλες το backtick για την εκτέλεση μιας εντολής, γιατί δημιουργεί καταστάσεις, το έχω σημειώσει κάπου και σε κάποιο φυλάδιο, είναι για πιο προχωρημένα θέματα βέβαια. Άρα, ας το δούμε αυτό. Ας εκτελέσει. Το ίδιο βέβαια και παραπάνω έπρεπε να γίνει. Άμα δεν είναι κόπος, ας το κάνουμε και στο παραπάνω if εντολή για να είναι 100% σωστό. Ακριβώς από πάνω σε αυτό. Οπότε βάζω. Λοιπόν, το Pavla Z που ρωτάει κάποιος είναι για empty string. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς κάνουμε τον έλεγχο χρησιμοποιώντας την τιμή επιστροφής, το return value που λέμε. Όπως σε μια πρόγραμμα σε C κάνουμε π.χ. exit, κενό, δηλαδή exit σε παρένθεση 2, επιστρέφουμε παχύ τιμή 2. Άρα λοιπόν δεν επιστρέφουμε κάποια έξοδα, κοιτάμε το return value. Γενικότερα, τα bash script πρέπει να χρησιμοποιούμε το return value για να είμαστε 100% σωστοί. Αλλιώς, αν χρησιμοποιούμε strings, ενδέχεται να έχουμε περιπτώσεις όπως τώρα που δυσλειτουργεί. Άρα, καλύτερα return value. Άρα αυτό, ναι, κενό εψιλον q 0. Δηλαδή, αν αυτό... όμως, τι θέλουμε, για να το δούμε πριν πατήσουμε. Η τιμή λέει, αν δεν υπάρχει... κάτι που ξεκινάει με αλφα ζ, αυτή ήταν η εκφώνηση, δεν θυμάμαι την εκφώνηση. Ναι, αν, δεν υπάρχουν, αν υπάρχουν μικροί λατινικοί χαρακτήρες, επομένως θα πρέπει να δούμε αν δεν υπάρχουν. Ναι, καταρχήν επειδή μας ενδιαφέρει μόνο το return value, θα βάλουμε και εδώ παύλα Q, στο grep. Δηλαδή grep και no, παύλα Q. Ναι. Ναι, και τώρα επίσης μπορούμε να μην βάλουμε το παύλα V, αυτό τι σημαίνει. Αν βρει κάτι που ξεκινάει με α ως β. Άρα εμείς στον έλεγχο δεν θα βάλουμε εξιλονκ 0, νι εξιλον 0. Οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε την άρνηση μέσα στο if. Αντί να βάλουμε εξιλονκ νι εξιλον 0. Okay. Οπότε ας το δούμε έτσι λίγο. Okay, φαίνεται δουλεύει. Πάλι λίγο κάτι που δεν υπάρχει να βάλουμε. Digicteries 50, ας πούμε. Ωραία. Και να βάλω και αυτό που δεν λειτουργούσε πριν. Π.χ. αν βάλω το ECE που έχει πολλά. Okay. Ωραία, νομίζω είναι okay τώρα. Λοιπόν, ωραία. Άρα θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζουμε λοιπόν στην άσκηση σε 2. Μας λένε να δημιουργήσουμε πάλι ένα σενάριο φλοιού, το οποίο θα δέχεται μόνο μία παράμετρο, η οποία θα είναι πάλι μία λέξη με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Το NE είναι το not equal. Δηλαδή είναι το ανάποδο από το equal, το διαφορετικό στην ουσία. Οπότε αν είναι διαφορετικό από 0, τυπώνεται το μήνυμα μη αποδεκτή χαρακτήρες και κλείνει το πρόγραμμα. Ίσως να σημειώσουμε εδώ για τις τιμές επιστροφής ότι κάποιος μπορεί να δει τη σελίδα βοήθειας του grep, δηλαδή άμα κάνει man grep και θα πάει στο τελευταίο κομμάτι όπου αναφέρονται οι τιμές που επιστρέφει. Γενικά αυτό που πρέπει να ξέρουμε για το grep είναι ότι αν είναι 0 σημαίνει αυτό που βάλαμε ως έκφραση μέσα βρέθηκε, ενώ άμα δεν είναι 0 δεν βρέθηκε. Αυτό μας αρκεί να το ξέρουμε. Βέβαια άλλα προγράμματα έχουν άλλες τιμές επιστροφής. Εμείς για το grep αυτό μας αρκεί να ξέρουμε. Το 0 βρέθηκε. Αν δεν είναι 0, οτιδήποτε άλλο δηλαδή, δεν βρέθηκε. Πρέπει να το σημειώσουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό βάζουμε ή
0, ότι equal 0, εψιλον q 0, ότι βρέθηκε δηλαδή αυτό που ζητάμε, ή not εψιλον 0, ότι δεν βρέθηκε. Για το ερώτημα νι εψιλον ή εψιλον q, ασφαλώς είναι ο τρόπος που το προγραμματίζει κάποιος. Μπορούμε να το κάνουμε και με ισότητα και με ανισότητα. Απλώς θα πρέπει, αν θέλουμε να βάλουμε εψιλον q 0, τότε θα πρέπει να έχουμε φροντίσει το αντίστοιχο pattern πάνω, δηλαδή η αντίστοιχη συμβολοσειρά αναζήτησης που θα βάλουμε, να είναι αυτή που δεν θέλουμε να υπάρχει. Αναλόγως δηλαδή τι θα βάλουμε στο grep, βάζουμε και αντίστοιχο στο EQ. Και με τις δύο περιπτώσεις μπορούμε να το κάνουμε. Και με νι ε και με εψιλον q. Ό,τι είναι πιο άνετο για σας, το κάνετε. Να απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα και να αφήσουμε το Δημήτρη να συνεχίσει. Για το ερώτημα σχετικά με το αν μπορούμε να βάλουμε το αποτέλεσμα της GREP σε μια μεταβλητή και μετά να χρησιμοποιήσουμε σε συνθήκη if, ναι, είναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα το χρησιμοποιήσουμε ως string. Δεν ενδιαφερόμαστε για την τιμή επιστροφής. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να κάνουμε κάτι GREP, το βάζουμε σε μια μεταβλητή και ελέγχουμε στη συνέχεια αυτό το string. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το παύλα z. Άρα, αν θα βάλουμε παύλα z και ενώ διπλά εισαγωγικά το string, αυτή τη μεταβλητή που έχουμε βάλει το string κλείνουν διπλά εισαγωγικά, που σημαίνει ότι αν είναι κενό αυτό το πράγμα, τότε δεν βρέθηκε. Ενώ αν σε άλλη περίπτωση θα βάλουμε π.χ. θαυμαστικό κενό παύλα z κενό διπλά εισαγωγικά η μεταβλητή κλείνουν τα διπλά εισαγωγικά. Πρέπει να θυμόμαστε να βάζουμε διπλά εισαγωγικά μέσα στο string πάντα, όπως εμφανίζεται π.χ. εδώ πέρα πάνω που βλέπουμε στο πρώτο if που έχει διπλά εισαγωγικά, γιατί αλλιώς μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση που δεν υπάρχει να βγάλει syntax error. Άρα καλό είναι πάντα οι μεταβλητές μέσα στο if να έχουν διπλά εισαγωγικά. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζεις Δημήτρη, εγώ θα είμαι στο background. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το set 2. Μέχρι στιγμής έχουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Έχουμε μία παράμετρο μόνο, μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Με τη διαφορά ότι τώρα, αν δεν έχουμε μία λέξη με μικρούς χαρακτήρες, θα γίνεται ερώτηση προς το χρήστη για να δώσει μία λέξη με μικρούς λατινικούς. Θα έχουμε δηλαδή μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Θα ρωτάει συνέχεια το χρήστη για μικρούς λατινικούς, μέχρι να δώσει αυτός σωστά το input. Και στη συνέχεια, εφόσον εισάγει σωστά input, θα συνεχίσει με την έβρεση της λέξης στο etc password. Άρα, τώρα λοιπόν πάνω σε αυτό, θα κάνουμε μερικές τροποποιήσεις. Ας το αντιγράψω στο set2.sh. Τώρα λοιπόν θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε την παράμετρο σε μία μεταβλητή, ας την πούμε argument, το οποίο ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ πιο κάτω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν κάνουμε έλεγχο για να δούμε αν οι χαρακτήρες είναι αποδεκτοί. Άρα, επειδή θέλουμε μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, θα σβήσω εγώ αυτές τις δύο εντολές και θα κάνω μία, για παράδειγμα, do, ας κάνουμε μία do, και μέσα σε αυτή θα εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής. Δεν δόθηκαν αποδεκτοί χαρακτήρες.
και θα ρωτάτε ξανά ο χρήστης για αποδεκτούς χαρακτήρες. Αυτό θα το κάνουμε με την εντολή read, η οποία παίρνει ως παράμετρο τη μεταβλητή στην οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα της input. Οπότε θα βάλω το argument. Στη συνέχεια, να μετατρέψουμε και την if σε while. Και να σβήσουμε και το fi. Πλέον κάνουμε do, κάνουμε while. Βρίσκουμε, αν η συνθήκη αυτή όπως πριν δεν είναι μάλλον αληθής, μπαίνουμε σε ένα loop, στο οποίο ρωτάμε συνέχεια για αποδεκτούς χαρακτήρες και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στην μεταβλητή argument. Τώρα λοιπόν το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να πειράξουμε είναι αυτό το σημείο που πλέον θα παίρνει ναι, το δολάριο ερωτηματικό είναι το αποτέλεσμα της εντολής, της τελευταίας εντολής που εκτελέστηκε. Λοιπόν, βάζω λοιπόν μία παράμετρο, για στο βάλω ναι, έχω λάθος στην while. Λοιπόν, με ρωτάει μου λέει ότι δεν δόθηκαν αποδεκτοί χαρακτήρες. Ξαναβάζω input, θα βάλω και 2 και τερματίζει η εκτέλεση. Εμείς θέλουμε ωστόσο να μην τερματίζει, επομένως θα βάλουμε αυτή εδώ την εντολή ξανά μέσα. Να πούμε λίγο γιατί τερματίζει εδώ πέρα, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι κώδικα. Και γι' αυτό ο λόγος εδώ, ο σκοπός που το κάνουμε δεν είναι μόνο να καταλάβετε τη λύση, αλλά γιατί γίνεται κάποια πράγματα. Σε αυτή τη μορφή λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Λέμε όσο η τιμή τελευταία επιστροφής δεν είναι μηδέν να γίνεται. Και γιατί όμως γίνεται μόνο μια φορά η εκτέλεση αυτού του while loop? Γιατί μόλις εκτελεστεί το read arc, δηλαδή μόλις διαβάσει οτιδήποτε και να διαβάσει, αυτόματα επιστρέφεται τιμή δολάριο 0 και άρα φεύγει από το loop. Δηλαδή γίνεται σαν να λέμε χωρίς κανένα έλεγχος, επειδή το read διάβασε κάτι, διάβασε με επιτυχία, άρα όταν εκτελεστεί για μια ακόμα φορά το while, στην περίπτωση που δούμε το δολάριο ερωτηματικό, θα είναι η τιμή επιστροφής του read που είναι 0, γιατί έγινε με επιτυχία, το 0 σηματοδοτεί επιτυχή εκτέλεση και άρα φεύγει από το while loop. Βέβαια δεν είναι αυτό που θέλουμε, γι' αυτό θα πρέπει να το τροποποιήσουμε όπως θα γίνει τώρα. Okay, επομένως, τώρα πλέον θέλουμε να μεταφέρουμε αυτήν εδώ την εντολή μέσα στο while loop για να ανανεώνεται κάθε φορά το status. Και συγκεκριμένα θα το βάλω κάτω από τη read. Αφού λοιπόν έχει αποθηκευτεί το input στην μεταβλητή arg. Οπότε echo δολάριο 1, δολάριο arg πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε ενημερώσει πια την τιμή στο arg και δεν πρέπει να έχουμε δολάριο 1 στη γραμμή που κάνουμε echo.
Ναι, σωστά. Οπότε, το πρόβλημα είναι ότι σβήστηκε τελείως και η γραμμή echo που είχαμε από πάνω. Άρα μπαίνει στο loop χωρίς να έχουμε κάνει έστω μια φορά τον έλεγχο echo δολάριο arg. Αυτό θα πρέπει, ναι, με δολάριο 1 να το έχουμε σε εκείνο το σημείο. Αντί για δολάριο, ναι, δολάριο 1 και να κάνουμε τον έλεγχο ώστε να έχουμε ενημερωμένο δολάριο, δολάριο ρευματικό. Okay. Λοιπόν, βάζω με ένα, μας λέει ότι δεν δόθηκαν αποδεικτικοί χαρακτήρες, δοκιμάζω με δύο, ξανά το ίδιο και βάζω στο τέλος κανονικά και μας λέει βρέθηκε η λέξη. Βέβαια, νομίζω εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και το, και το arg, γιατί το έχω δηλώσει πιο πάνω. Ναι, θα μπορούσε, μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Το C3 μας λέει να δημιουργήσουμε ένα σενάριο φλοιού, το οποίο χρησιμοποιεί το find για να δημιουργήσει ένα αρχείο FileDB στο κατάλογο. Παιδιά, θα σας πω λίγο για το MPS, γιατί μάλλον δεν θα προλάβουμε να δούμε όλες τις ασκήσεις. Όποιες από αυτές έχετε απορία, δεν μπορέσετε να κάνετε, τις συζητάμε και στο επόμενο. Λοιπόν, για το MPS, λοιπόν, θα έχετε αύριο. Θα πρέπει να κάνετε ένα σενάριο φλοιού που θα ρωτάει την ημερομηνία γέννησης που έχει ο χρήστης και θα αναφέρει την ηλικία του, πόσο ετών είναι. Αυτό θα γίνεται αφαιρώντας την χρονολογία γέννησης από την τρέχουσα χρονολογία. Οπότε, θα ξεκινήσω να το γράφω στο mps.sh. Όπως είδαμε και πριν, θα κάνουμε είσοδο, οπότε χρειαζόμαστε την εντολή read, η οποία παίρνει ως παράμετρο μία μεταβλητή που θα αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα της εισόδου. Ας βάλουμε birth date ή birthday, ας πούμε έτσι. Και να βάλουμε και μία προτροπή. Οπότε, τώρα λοιπόν περιμένουμε τον χρήστη να πληκτρολογήσει την ημερομηνία γέννησής του, ας πούμε με, ας πούμε με slash, για παράδειγμα 27/9/1991, λέω για παράδειγμα. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε στο πρώτο τμήμα την ημέρα, στο δεύτερο τμήμα το μήνα και στο τρίτο την χρονολογία, το έτος γέννησης. Για να τα χωρίσουμε αυτά, λοιπόν, θα κάνουμε χρήση της cat. Η cat είναι μια εντολή η οποία, στην οποία μπορούμε να δώσουμε ως παράμετρο κάποιο χαρακτήρα, σε αυτή την περίπτωση θα δώσουμε το slash και να κόψουμε ουσιαστικά ένα αλφαριθμητικό σε τρία διαφορετικά μέρη. Οπότε,
για να πάρουμε, θα την αφήσω την ημερομηνία από κάτω για να βλέπουμε τι γίνεται, για να πάρουμε μόνο τον χρόνο, θα πρέπει να κάνουμε cut την είσοδο του χρήστη, να ορίσουμε τον διαχωριστικό χαρακτήρα, delimiter, παύλα D δηλαδή, και να το βάλουμε slash και να πάρουμε το τρίτο μέρος, δηλαδή την χρονολογία. Οπότε θα βάλουμε παύλα F3. Όσοι δεν γνωρίζουν πώς συντάσσεται, μπορούν να κάνουν man cut για να δουν πώς συντάσσεται η εντολή cut. Οπότε, ας μην βάζω κενά, που σας έχουμε θέμα. Αφού έχουμε βρει, ας κάνουμε ένα print για να δούμε αν δουλεύει σωστά αυτό το κομμάτι. Υπενθυμίζω να δώσουμε δικαιώματα εκτέλεσης. Τρέχουμε, μας ρωτάει την ημερομηνία γέννησης. Βάζω ναι, έχουμε κάποιο θέμα. Ναι, εδώ δεν έχω κλείσει σωστά. Οπότε βλέπουμε ότι εκτυπώνεται μόνο το τελευταίο μέρος από το αλφαρυθμητικό. Τώρα το μόνο που μας λείπει είναι να βρούμε την χρονολογία που έχουμε στο τώρα. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την date. Η date όπως βλέπετε μας δίνει ένα output από μόνη της χωρίς κάποιο παράμετρο. Ωστόσο, για να βρούμε πώς μπορεί να μας δώσει μόνο την χρονολογία, βλέπουμε ότι παίρνει ως παράμετρο συν και format, δηλαδή το πώς θέλουμε να μας εμφανίσει output. Το format, από ό,τι βλέπετε, έχει εδώ πέρα κάποια διαφορετικά output. Εμείς, ωστόσο, θέλουμε το year. Θέλουμε το Y κεφαλαίο, το year, γιατί το Y μικρό μας εμφανίζει μόνο τα δύο τελευταία. Οπότε, κάνοντας date, syn και το επί της 100 year κεφαλαίο, βλέπετε ως έξοδο έχει μόνο το τρέχον έτος. Τώρα λοιπόν, μπορούμε σε μία άλλη μεταβλητή, για παράδειγμα από το Now, να βάλουμε το output της εντολής. Και να βρούμε την ηλικία αφαιρώντας το τώρα, τη σημερινή χρονολογία, μείον την ημερομηνία γέννησης. Οπότε, μας τυπώνει το 2020 μείον το 1992, που βγάζει 28.
Οπότε λοιπόν αυτό θα είναι το MPS που θα έχετε για αύριο. Θα μπορούσατε ίσως να βάλετε και εδώ ναι, το cat λοιπόν, με U αυτή τη φορά, όχι με α, μπορεί να αφαιρέσει τμήματα από μία γραμμή. Όπως βλέπετε, το Pavla D είναι ο delimiter, δηλαδή ο χαρακτήρας, ο οποίος θα χρησιμεύσει σαν διαχωριστικό. Εμείς, επειδή διαχωρίζουμε την ημερομηνία με το slash, θα βάλουμε Pavla D και non slash. Και τώρα το F είναι το κομμάτι το οποίο θα πάρουμε, θα είναι το output της εντολής. Οπότε, όταν γράφουμε F3, δηλώνουμε ότι θέλουμε το τρίτο τμήμα που κόπηκε, ουσιαστικά. Αν βάλω το F2, θα μας εμφανιστεί ο μήνας. Και αν βάλω F1, θα εμφανιστεί η μέρα. Για αν η ημερομηνία μας, βέβαια, είναι με τελείες ή με παύλες, μπορούμε να αλλάξουμε το διαχωριστικό και να βάλουμε παύλα ή τελεία, ας το πούμε έτσι. Για παράδειγμα, αν βάλω βλέπετε ότι λειτουργεί και έτσι. Ωστόσο, αν βάλουμε slash τώρα, δεν θα λειτουργήσει σωστά. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι το MPS για αύριο. Όσοι έχετε απορίες, μιλάμε και με mails και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Σε 2-3 λεπτά θα ξεκινήσω τα παράλληλα.